Νανάκογλου. Πλατέλας. Θα κλέψει ο Γκόλιας. Φάουλ υπέρ του Απόλλωνα και κίτρινη κάρτα. Στον Πλατέλα είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 23ο λεπτό. Η ΑΕΚ μένει με 10 παίκτες. Και η ΑΕΚ μένει με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή στον Πλατέλα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Φάουλ του Πλατέλα στον Γκόλια. Ο διαιτητής θα δείξει αμέσως την κίτρινη κάρτα στον Πλατέλα και θα τον αποβάλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ξανά με παίκτη παραπάνω ο Απόλλωνας, όπως και στο μάτι με τον Λεβαδιακό που αποβλήθηκε ο Μάντζιος και πάλι σε τέτοια ευνοϊκή θέση. Εκτελείται το φάουλ για την ΑΕΚ, δεν βρήκε την μπάλα. Ο λαός θα εκτελέσει και αυτή τη στατική φάση για τον Απόλλωνα, η μπάλα θα περάσει από όλους και καταλήγει κόρνερ. Ο λαός στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Απόλλωνα, 28ο λεπτό στη Ριζούπολη. Λαγός εκτελεί στο ύψος του πέναντι, η κεφαλιά από τον Κύρια, νέο κόρνερ, καθώς ο Λαγός ήταν και πάλι ο εκτελεστής. Μπήκαμε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, κεφαλιά ανενόχλητος, την έπιασε ο Κοτσόνης και είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα στο 29. Έξι λεπτά μετά την αποβολή του Πλατέλα και μετά από δύο συνεχόμενα κόρνερ ο Απόλλωνας θα ανοίξει το σκορ. Την κεφαλιά του Δημήτρη Κοτσόνη. Το γκόνι του Λαγού σχεδόν ανενόχλητο στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Κοτσόνης θα στείλει με γυριστή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Ανέστη. Απόλλωνας ΑΕΚ 1-0 στο 29. Κοτσόνης, ο οποίος είχε πετύχει φέτος και το πρώτο τέρμα του Απόλλωνα. Φάουλ για την ΑΕΚ, καθώς συμπληρώνονται 31 λεπτά παιχνιδιού. Γυριστή κεφαλιά λίγο πάνω από την εστία του Πίτκα. Ο Τζανετόπουλος, ο Βραζιλιάνος κρατάει. Γύρισμα του Φαρινόλα απευθείας στα αγκαλιά του Ανέστη στο 35. Ο Απόλλωνας προηγείται με 1-0 από το 29ο λεπτό με την κεφαλιά του Κοτσόνη μετά το κόρνερ του Λαγού. Εδώ ο Βάντερσον θα μπει στη φάση. Πίτκα στα μπλοκάρει. Ο διαιτητής θεωρεί ότι είναι αντικανονικό και δίνει το έμεσο στην περιοχή των γηπεδούχων. Περθυμί, Μάνταλος και Μπαρμπόσα πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Για την ΑΕΚ το πλασέ από τον Τζανετόπουλο πάνω στα σώματα. Μπλοκάρει ο Πίτκας. Τον Ντέμι Νικολαίδη να πετυχαίνει hat-trick. Και τον Μπατίστα να σκοράει το τέταρτο γκολ. Πτώση στην περιοχή του Απόλλωνα. Έπεσε ο Ανάκογλου. Διαμαρτυρία από τον παίκτη της ΑΕΚ. Για να δούμε. Τον Ανάκογλου τσιμπάει την μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Ανάκογλου ανοίγει το κοντρόλ. Προσπαθεί να φτάσει και πάλι στην μπάλα. Έρχεται ο Φαρινόλα. Καλύπτει ο Ανάκογλου στο έδαφος. Κοντά στη φάση ο διαιτητής θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Γιώχαν Μίγμα είναι στον Σοηλέδη. Θα χάσει από τον Καραδέμητρο. Βαθιά παλιά για τον Αγκούλο που φεύγει απέναντι στον Ανέστη. Ο Αγκούλο πλασάρει, εκπληκτική επέμβαση με τα πόδια από τον Ανέστη. Πλασαριστά στον Μπακάκι. Σε θέση offside τον Μπαρμπόσα. Εδώ νομίζω όμως ότι καλύπτεται. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Θα συνεχίσει. Σέντρα του Μάνταλου. Κεφαλιά του Μπρέσεβιτς. Λίγο πάνω από την εστία του Απόλλωνα. Στο 68. 70 λεπτό. Απόλλωνας ΑΕΚ 1-0. Ο Μάνταλος εκτελεί κεφαλιά του Μπρέσεβιτς με γροθιές ο Πίτκας. Χατζηζήσεις. Σέντρα του για τον Καραδέμητρο που παίζει σαν κρυφός επιθετικός. Λάθος του Ανάκογλου. Πήρε ο Μπρούνο Πινέρο. Το πλασέ από τον Αγκούλο στην αγκαλιά του Ανέστη στο 71. Μπήκαμε στο... Ο Αραβίδης πλησιάζει τον Μάνταλο. Μάνταλος εκτελεί απευθείας πάνω από την εστία του Πίτκα. Και αυτός τον Γιώχανσον. Το γέμισμα του Σουηδού για τον Αραβίδη που πέφτει στο έδαφος και έχουμε πέναλτι στο 78.
ο Δέλλας, γιατί ο Ραβίδης δείχνει ότι πονάει αρκετά. Και όντως αυτό συμβαίνει, ο Ντακόλ δεν θα μπει τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναβλέπουμε το μαρκάρισμα του Χατζηζή στον Αραβίδη μετά το γέμισμα του Γιόχανσον. Χατζηζή στραβάει τον Αραβίδη. Ο Αραβίδης θα βρεθεί στο με τον Μάνταλο να βρίσκεται πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του πέναλτι. Ο Μάνταλος εκτελεί. Στη μία γωνία ο Πίτκας, στην άλλη μπάλα. Απόλλωνα ΣΑΕΚ 1-1 στο 81. Τρία λεπτά μετά εκτελέστηκε το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος, ο οποίος είχε σκοράρει και στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, στον πρώτο γύρο, όπως και σκοράρει και ο Ντακόλ, που η ΑΕΚ είχε νικήσει με 2-1. Και τώρα όλοι οι παίχτες στο Απόλλωνα έχουν πέσει πάνω στον διαιτητή. Θα έχουμε κάρτα που βγάζει από το τσεπάκι του ο διαιτητής. Εμείς ξαναβλέπουμε τον Μάνταλο που ισοφαρίζει σε 1-1. Πάνω σμάλα μας. Έχουν πάει μαζί με τον διαιτητή και οι βοηθοί. Έχω την αίσθηση ότι ο δεύτερος βοηθός, ο βοηθός που ήταν από τη Φυσούνα, που είναι η φίλη του Απόλλωνα, έχει δεχτεί κάποια αντικείμενα και γι' αυτό τον λόγο τους έχει καλέσει όλους και μαζί και ανθρώπους των δύο ομάδων. Είναι και ο παρατηρητής εκεί του ακριβώς, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να ανάψει θέματα και στον αγωνιστικό χώρο. Μπρέσεβιτς, πυρωραία από τον Μπαρμπόσα. Κροάτης ψάχνει το διάδρομο για να σουτάρει. Μπλοκάρει ο Πίτκας στο 84. Θα διορθώσει. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Μπρέσεβιτς, ωραίο γυριστό σουτ στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι του Πίτκα στο 86. Και κίτρινη κάρτα στον σκόρερ της ΑΕΚ. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με νέα παίκτες η ΑΕΚ.